σε χαλαρό κλίμα και συνοδεία τσιπρομεζέδων σε κεντρικό ταβερνάκι της Καβάλας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Καβάλας έκανε σήμερα τον απολογισμό για το έτος που φεύγει των δράσεών του τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Εμείς σαν σωματείο έχουμε τη δραστηριότητα όχι μόνο συνδικαλιστικά αλλά και σε πολιτιστικά δρόμενα, σε αφιερώσεις και ενισχύσεις σε ανήμπορους ανθρώπους, όπως ξέρετε, λόγω κρίσης υπάρχουν πολλά σπίτια που δυστυχώς αυτές τις μέρες τις Άγιες θα περάσουν δύσκολα. Φέτος ειδικά έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις. Να ξεκινήσω από τη μεγαλύτερη που ήταν το Πανελλήνιο Συνέδριο που έχει γίνει στην Καβάλα το καλοκαίρι τον Ιούνιο. Οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν με 2 φορές μετάβαση στην Αθήνα στα συλλαλητήρια τα πανελλαδικά. Η μεγάλη εκδήλωση η φετινή είναι στις 17 Ιανουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που θα γίνει στο ξενοδοχείο Οκεανής στις 17 Ιανουαρίου, 11 η ώρα, πρωτού μεσημβρίας. Το σωματείο μας βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά κάτω. Το τηλέφωνο μας είναι 222-484. Το γραφείο είναι καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου ανοιχτό για κάθε εξυπηρέτηση των μελών μας. Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου ΟΑΕ, Αργύρης Κολλιός, αναφέρθηκε όμως και στα συνέδρια τα οποία διοργάνωσε το Σωματείο στην Καβάλα και τα οποία είχαν έμεσα αλλά και άμεσα ωφέλη για τον τουρισμό της πόλης. Το Σωματείο μας προβάλλει εκτός από τα κοινωνικά, πολιτιστικά, αλλά ακόμη συνέβαλε και στον τουρισμό, διότι όταν ήρθαν 80 σύνεδροι από 80 σωματεία, τους προμηθεύσαμε με φυλάδια που μας δώσανε οι Δήμοι και ένα έντυπο, ένα δεκασέλιδο κείμενο, στο οποίο αναφέρουμε όλη την ιστορία του νομού Καβάλας, πολιτιστικά, ιστορικά, γεωγραφικά, τουριστικά. Κάτι δηλαδή που σήμερα σχεδόν όλη η Ελλάδα γνωρίζει για τον νομό Καβάλας. Και δεν πέρασε απαρατήρητα. Μέσα σε πολύ λίγο καιρό διοργάνωσαν, πρόεδρε, κύριε Αντεπρόεδρε, διοργάνωσαν τα σωματεία εκδρομές όπως της Θεσσαλονίκης, όπως της Αλεξανδρούπολης και άλλα.